Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο για το γλυκό ολμυρό. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ εύκολη μακαρονάδα με ντοματίνια και φέτα. Έτοιμη θα είναι σε περίπου μισή ώρα. Είναι τρομερά γευστική και θα καταλάβετε γιατί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω τα ντοματίνια να τα ψήσουμε στο φούρνο. Θα βάλω ελαιόλαδο, αλάτι και το μυστικό υλικό που είναι μια καυτερή πιπερίτσα. Θα ανακατεύω όλα αυτά να αναμειχθούν πολύ καλά. Τώρα σε αυτό το σημείο θα βγάλω τα κοτσανάκια. Και τώρα αυτά θα πάνε στο φούρνο για περίπου μισή ώρα στους 200 βαθμούς. Θέλουμε να καραμελώσουν πάρα πολύ ωραία, να πάρουν χρώμα απ' έξω και να έχουν μαλακώσει αρκετά για να τα βάλουμε στη συνταγή μας. Πάμε να βράσουμε τα μακαρόνια. Θα βάλω αρκετό αλάτι. Λοιπόν, τα ντοματίνια όπως μπορείτε να δείτε είναι τέλεια, έχουν καραμελώσει, έχουν μαλακώσει πάρα πολύ. Θα ρίξω μέσα σε αυτά λίγο νερό από τα μακαρόνια, ίσα ίσα να καλύψει λίγο την επιφάνεια. Αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια πολύ ωραία σάλτσα. Θα κουνήσω λίγο να πάνε παντού τα ζωμιά. Και όπως βάλουμε τα μακαρόνια ζεστά έτσι θα πήξει και η σάλτσα. Και δεν θα είναι νερουλή. Γι' αυτό βάζουμε τώρα τα μακαρόνια, τα οποία έχουμε σουρώσει φυσικά. Θα τρίψω και φέτα και θα βάλουμε και λίγο στο τέλος και ανακατεύω παντού και πάρα πολύ καλά. Παίρνω τα μακαρόνια, τα βάζω στο μπολ. Όπως διαλύονται τα ντοματίνια δημιουργούν αυτή την τέλεια σάλτσα ντομάτας. Τρίβω και στο τέλος λίγη φέτα. Θα ξυλοκόψω ξανά πιπερίτσα. Ακόμη ένα πιάτο έτοιμο. Πραγματικά είναι υπέροχο με τη σάλτσα που έχει δημιουργηθεί από τα ντοματίνια. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, hot hot, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, παρακαλώ πάρα πολύ κάντε τη συνταγή, είναι πάρα πολύ εύκολη, θέλει πολύ λίγα υλικά και τα ντοματίνια είναι τέλεια, ειδικά όταν είναι ψημένα σε φούρνο. Αυτά, κάντε like, κάντε ένα σχόλιο τι συνταγές θέλετε να κάνουμε στο μέλλον, κάντε subscribe στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σήμερα θα μαγειρέψουμε μία γάτα. Τη γάτα.